Ο Φέδωνας, ο ανηματέρ, γλίστρησε αθόρυβα στον χώρο και άρχισε τη μαύρη παράστασή του. Πλησίαζε τις κυρίες και τους έδινε λευκά τριαντάφυλλα, ενώ στους κυρίους έκανε λυπημένη υπόκληση. Έβγαζε το καπέλο του σε ένδειξη σεβασμού και πένθους, και το μαύρο δάκρυ που ήταν ζωγραφισμένο στο μάγουλό του, κάπου-κάπου έμοιαζε σαν αληθινό, με τις λυπητερές κρυμάτσες που έπαιρνε. Ο κόσμος είχε σαστίσει και τον κοίταζε με δέος, ίσως και με τρόμο. Ο Φέδων κατάλαβε την παγωμάρα του κοινού και οπισθοχώρησε. Στάθηκε μπροστά από μια λευκή κουρτίνα, αμήλυτος και ακίνητος, και περίμενε να σαλέψει κάποιος από το κοινό, όσο ανεβοκατέβαινε το στέρνο του από το λαχάνιασμα της αγωνίας. Ένας θεατής σηκώθηκε όρθιος και χτύπησε δειλά λίγα παλαμάκια, που ακολούθησαν και από τους άλλους, στην αρχή άτονα και φοβισμένα, στη συνέχεια δυνατά και θερμά. Ο Φέδων τότε έκανε μια βαθιά συγκινητική υπόκληση και αποχώρησε από τη σκηνή. Στο δρόμο της επιστροφής έστειβε το μυαλό του για να κατεβάσει ιδέες και να εμπλουτίσει την παράστασή του. Εκείνη τη στιγμή άκουγε στο ραδιόφωνο κλασική μουσική. Και τότε σκέφτηκε. Το μουσικό θέμα που ήθελε να τον συνοδεύει ήταν το Λακριμόζα από το Ρέκβιεμ του Μότσαρτ. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας, επόμενος σταθμός τέχνη. Σήμερα έχουμε στη συντροφιά μας τη διηγηματογράφο Μαρία Παπαϊωάννου. Καλώς όρισες, Μαρία. Καλώς σας βρήκα. Με αφορμή το όνομα της εκπομπής μας, επόμενος σταθμός τέχνη, θα ήθελα να μοιραστείς μαζί μας τι σημαίνει τέχνη για σένα. Τέχνη για μένα είναι οτιδήποτε με συγκινεί. Από τον ήχο της βροχής, ένα ωραίο πιάτο γαστρονομικό, μέχρι το γέλιο των παιδιών μου. Θα ήθελα να μας πεις ποιο ήταν το βιβλίο εκείνο που σε μίλησε στη λογοτεχνία. Ήταν το τρίτο στεφάνι του Κώστα Ταχτσή, το οποίο έχει πληθώρα ηρώων, φοβερές περιγραφές και είναι πολυεπίπεδο, επομένως ένα βιβλίο το οποίο για μένα περιείχε όλο τον πλούτο της λογοτεχνίας που λαχταρούσα, που με έκανε ας πούμε, να δω μέσα στη λογοτεχνία και να πω «Ουάου, αυτό θέλω να το κάνω». Σε προηγούμενη συνέντευξή σου, έχεις αναφέρει ότι ασχολήθηκες παλιά με το χώρο του θεάτρου. Τι ήταν εκείνο που σε έκανε να αλλάξεις γνώμη και πορεία? Το γεγονός ότι δεν ήμουνα focus στο acting όταν έκανα θέατρο, αλλά ήμουνα focus στο κείμενο. Αντί να ασχολούμαι, ας πούμε, με το πώς να ενσαρκώσω έναν ρόλο, αυτό το οποίο έκανα ήταν να θέλω να παρέμβω στο κείμενο και να βλέπω τον τρόπο γραφής, τον τρόπο που ο συγγραφέας είχε σκιαγραφίσει τον ήρωα και αυτό πια με είχε κερδίσει. Οπότε κατάλαβα ότι έπρεπε να ασχοληθώ με αυτό. Το Rebound είναι η πρώτη συλλογή διηγημάτων σου που εκδόθηκε το 2017. Σε αυτό βλέπουμε την ηρωίδα να πάσχει από κατάθλιψη. Έχεις στο παρελθόν αναφέρει σε συνέντευξή σου ανοιχτά ότι έχεις κάποια σχέση με το εν λόγω ζήτημα. Πόσο θάρρος θα ήθελα να μας πεις χρειάζεται για κάποιον ανερχόμενο συγγραφέα να καταθέσει στο πρώτο του κιόλας διήγημα κάτι τέτοιο? Πάντα το πρώτο έργο ενός συγγραφέα είναι συνήθως αυτοβιογραφικό, δηλαδή τα στοιχεία τα οποία παίρνει για να γράψει είναι αυτοβιογραφικά. Οπότε το θάρρος στην προκειμένη περίπτωση είναι τι είναι αυτό, ποιο μελανό σημείο του εαυτού του θα ήθελε να εκθέσει. Εκεί είναι το θάρρος. Οπότε αυτό. Κατά τα άλλα πάντα, σχεδόν πάντα, το πρώτο βιβλίο ενός συγγραφέα είναι αυτοβιογραφικό. Ο καθένας ό,τι έχει πιο πολύ ανάγκη να βγάλει από μέσα του και να κάνει έτσι ένα express στον κόσμο. Mm-hmm. Για μένα ήταν η κατάθλιψη. Πιστεύεις ότι οι συγγραφείς λειτουργεί σαν λύτρωση τόσο για τον συγγραφέα όσο και για τον αναγνώστη? Ναι, ξεκάθαρα. Είναι οπωσδήποτε λύτρωση για τον συγγραφέα και την οποία την προσφέρει στον αναγνώστη, αρκεί εκείνος να είναι ανοιχτός, να τη λάβει και αυτό να γίνει έτσι μια ωραία αλληλεπίδραση λυτρωτική. Το 2019 έρχονται οι συζυγίες με 17 διηγήματα.
Τι ρόλο θεωρείς πως παίζει η παρατήρηση των απλών καθημερινών ανθρώπων στη συγγραφική δυνότητα? Η παρατήρηση είναι το κύριο και μεγαλύτερο εργαλείο για ένα συγγραφέα. Πρέπει να παρατηρήσεις, ώστε μετά να μπορείς να γράψεις. Η παρατήρηση είναι το μεγαλύτερο εφόδιο που έχει ο συγγραφέας. Όλα τα άλλα από εκεί και έπειτα τα φτιάχνει μόνος στο γραφείο του. Και το 2020 εκδίδεται το Burnout. Αποτελείται και αυτό από 17 διηγήματα μακάβρια. Από πού εμπνεύστηκε το τρίτο σου βιβλίο και ποιος τελικά είναι ο ρόλος της τέχνης απέναντι στα κακοσκήμενα της κοινωνίας? Ο ρόλος της τέχνης απέναντι στα κακοσκήμενα θεωρώ ότι είναι να τα καυτηριάζει. Να τα αναδεικνύει και να τα καυτηριάζει. Το εμπνεύστηκα, όπως πολύ σωστά σημειώνεις, από τα κακοσκήμενα της κοινωνίας. Ήθελα να γράψω ένα dark, ένα σκοτεινό βιβλίο, γιατί αγαπώ τη λογοτεχνία του φανταστικού και του τρομακτικού. Θεωρώ ότι ο κοινωνικός τρόμος είναι η πιο δυνατή μορφή φόβου. Οπότε ήθελα αυτό να κάνω στο τρίτο μου βιβλίο. Να φτιάξω διηγήματα κοινωνικού τρόμου. Αυτό έκανα. Λέγεται ότι η απομόνωση μπορεί να λειτουργήσει πολύ ευνοϊκά για έναν καλλιτέχνη. Θεωρείτε ότι η περίοδος της καραντίνας σας ωφέλησε στο καλλιτεχνικό σας έργο? Καθόλου. Διότι δεν μπορούσα να παρατηρήσω, δεν μπορούσα να βγω, δεν μπορούσα να δω, δεν μπορούσα να... Τι να γράφα? Όχι, καθόλου, καθόλου. Δεν υπήρχε δηλαδή δημιουργικότητα. Δεν υπήρχε ερέθισμα. Δεν είχα ερεθίσματα και δεν είναι ερέθισμα τώρα η πανδημία. Άμα δεν κάτσει μέσα στο θέμα, άμα δεν κάτσει η σκόνη από όλο αυτό, δεν μπορείς να γράψεις. Και κακά τα ψέματα, δεν θες και να γράψεις. Τι να γράψεις τώρα, αυτό που βιώνεις, αυτό είναι δυστοπία. Δηλαδή, βιώνεις μια βρίκη. Να κάτσεις και να την γράψεις, να την αναπτύξεις, με τίποτα. Δεν έγραψα τίποτα, μόνο μαγείρευα. Το τελευταίο διάστημα, τα ενδιαφέροντά σου έχουν επεκταθεί στο χώρο της οπτικοακουστικής παραγωγής. Πώς προέκυψε η ανασχόληση με το ραδιόφωνο και το ντοκιμαντέρ? Εγώ κατ' ουσίαν είμαι storyteller. Ιστορίες δηλαδή λέω, διηγηματογράφος. Οι ιστορίες δεν χρειάζεται απαραίτητα να αποτυπωθούν στο χαρτί για να υποθούν. Μπορούν να υποθούν με όλους τους τρόπους. Οπότε και στο ραδιόφωνο ιστορίες λέω, αλλά και μέσω του ντοκιμαντέρ, μέσω της έρευνας που έχουμε κάνει, πάλι μια ιστορία θέλω να προάγω, να πω. Έτσι προέκυψαν λοιπόν όλα αυτά. Και τέλος, θα ήθελα να σε ρωτήσω. Τι συμβουλή θα έδινε σε έναν ανερχόμενο συγγραφέα, ο οποίος θέλει να αναζητήσει ένα προσωπικό ύφος? Και επίσης, ποιους λογοτέχνες θα του πρότεινες να διαβάσει πρωτού ξεκινήσει? Το προσωπικό ύφος ενός συγγραφέα είναι η σφραγίδα του. Είναι η ταυτότητά του. Οπότε αυτό το οποίο θα συμβούλευα ένα νέο συγγραφέα είναι να κρατήσει το προσωπικό του ύφος, να το εντοπίσει και να το διατηρήσει. Καμιά φορά, όπως όταν μαγνητοφωνούμε τη φωνή μας και την ακούμε μετά, μας φαίνεται ξένη. Έτσι είναι όταν γράφουμε και κάτι δικό μας. Σαφέστατα θα έχει επιρροές από συγγραφείς που έχει μελετήσει και έχει διαβάσει, αλλά το προσωπικό ύφος, το προσωπικό του στυλ θα πρέπει να μείνει ακέραιο, για να έχει τη δική του φωνή. Τώρα, εννοείται ένας συγγραφέας, ένας νέος συγγραφέας που θέλει να ξεκινήσει να γράφει, πρέπει να διαβάσει κάποιους σημαντικούς λογοτέχνες, όπως ο James Joyce, η Virginia Woolf, Hemingway, αδιαφυσβήτητα. Και Έλληνες, το Μυριβίλη, Ταχτσί. Δεν γίνεται δηλαδή να μην διαβάσεις κάποια σημαντικά κεφάλαια για να πάρεις και ερεθίσματα και να μελετήσεις και τα στυλ τους, τα οποία είναι διδάγματα, αποτελούν σχολές. Αλλά στο τέλος πρέπει να διατηρήσεις την προσωπική του φωνή. Τώρα περνάμε σε ένα άλλο κομμάτι της εκπομπής μας, στο επί της ουσίας. Μοιάζει με παιχνίδι, δεν θέλω να αγχωθεί. Υπάρχει κάποιο βιβλίο που θα θέλεις να έχεις γράψει? Το Mrs. Dalloway της Virginia Woolf. Ποιο στίχος ποίηματος εκφράζει? Από την ασυμφωνία σε αλφα μείζον του Κώστα Καριωτάκη, ο τελευταίος στίχος, «Α, κύριε, κύριε Μαλακάση, ποιος τελευταίος θα γελάσει?» Γράφεις για να θυμάσαι ή για να ξεχνάς? Για να ζω. Αν η ζωή σου ήταν βιβλίο, ποιο συγγραφέας θα ήθελες να το έχει γράψει? Ο Στέφεν Κίνγκ. Έχεις ένα τατουάζ με την Αλίκη από τη Χώρα των Θαυμάτων. Υπάρχει κάποια ηρωίδα με την οποία ταυτίζεσαι? Η Νίνα από το Τρίτο Στεφάνι. Αν γύριζες το χρόνο πίσω, τι συμβουλή θα έδινες στη Μαρία, η οποία τώρα ξεκινά τις πρώτες της συγγραφικές απόπειρες? Να μη φοβάται. Θέλω να συμπληρώσεις τη φράση. Η ζωή χωρίς τέχνη θα ήταν... θάνατος.
Μέσα από την παρουσία μας στο βιβλιοπωλείο Επιλέξη, ήρθαμε σε επαφή με τον κόσμο του βιβλίου. Έναν κόσμο στον οποίο η Μαρία Παπαϊωάννου έχει επιλέξει να καταθέσει ένα κομμάτι της ψυχής της και να το μοιραστεί με τον αναγνώστη. Σύμμαχός της είναι η ίδια η ζωή. Ο φόβος, η λύπη, η χαρά μετουσιώνονται σε λέξεις και πυροδοτούν την καλλιτεχνική δημιουργία. Επόμενος σταθμός, τέχνη. Όλα 17. Είναι κάτω 17. Το σκεφτόμουν και χθες. Δεν ξέρω, όχι. Τυχαία. Σοβαρά. Όλα 17 είναι. Τα δύο τελευταία είναι 17. Όχι, ρε παιδιά. Και φαντάσου ότι η συζυγή ήταν 20 και μου κόψε και 3 ο εκδότη. Το rebound που δεν έχει 17 βγήκε το 17. Παρατήρησα. Φακ, που δεν το είχα καταλάβει καθόλου αυτό. Αυτό βάλτε στο ρεκ να το δείξει την κυρία Παφάκ. Να πει η κυρία, ποια μου μαζέψετε εκεί να βγάλετε.